Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και θα πάμε στο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος είναι μαζί μας από το Skype. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο και σε όλους. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω από μια έκπληξη που εγώ τουλάχιστον διάβασα. Μου ήρθε έτσι περίεργο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο συνήθως βάζει την οικονομία πάνω απ' όλα, ίσως επειδή βάζει και την οικονομία πάνω απ' όλα μετά από το καλοσκέφτηκα, λέει στους Ευρωπαίους μήπως βιάζεστε με την άρση των περιοριστικών μέτρων, και, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι για νέες απώλειες και για νέα οικονομικά μέτρα αν το κάνετε πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Για μίλα μου λίγο γι' αυτό. Επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή ακραίας αβεβαιότητας και ότι δεν έχουμε όλα τα δεδομένα και ότι αυτή η πόλωση, η οποία δεν είναι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, μεταξύ αυτών που είναι υπέρ της υγείας και αυτών που είναι υπέρ της οικονομίας, είναι επικίνδυνη, και τα δύο θα πρέπει να συμβαδίσουν και να είμαστε προσεκτικοί. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, καθοριστικών όχι μόνο για την Αμερική, για την τύχη όλου του κόσμου. Ναι. Τον διαχωρισμό και την πόλωση μεταξύ των μεν και των δε. Ναι. Φαίνεται ότι στην Αμερική είναι από τη μια οι Ρεπουμπλικάνοι που είναι υπέρ του γρήγορου ανοίγματος, υπέρ της οικονομίας, να βάλω εισαγωγικά, και οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έχουν έτσι εγκλωβιστεί ή εν πάση περιπτώσει επιμείνει, αν θέλεις, στην άποψη της υγείας. Εδώ τώρα συνοστίζονται διάφορα κοινωνικά στρώματα. Η ελίτ, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σίγουρα εισοδήματα, αυτοί που μπορούν να δουλέψουν με τηλεεργασία γιατί ανήκουν σε εξειδικευμένες... τέλος πάντων όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μια δουλειά γραφείου κτλ. Έτσι, είναι υπέρ της υγείας. Ναι. Οι άποροι, οι με λιγότερα προσόντα, οι άνθρωποι των κατώτερων τάξεων, οι μεροκαματιάριδες, οι οποίοι εξαρτώνται από το μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει το μεροκάματο. Και βεβαίως εδώ θα έχει το ενδιαφέρον οι νέοι, οι οποίοι νέοι ως ψηφοφόροι πάντοτε, παραδοσιακά προσκύμενοι στους δημοκρατικούς και απαραίτητοι για τη Δημοκρατική Συμμαχία προκειμένου να εκλέξει πρόεδρο, αν είναι να εκλέξει τον Νοέμβριο, όλοι αυτοί θέλουν το γρήγορο ξεκλείδωμα. Ναι. Είμαι νέοι γιατί δεν τους προσβάλλει ιδιαίτερα ο κορονοϊός, γιατί τα εισοδήματα τους είναι πολύ χαμηλά και χτυπιούνται από την οικονομική δυσπραγία το περισσότερο, και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι. Άρα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες κοινωνικές συμμαχίες. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι είναι όλα αυτά είναι κάπως μη αναμενόμενα. Πρώτον, αυτό που πολύ σωστά ωραία το είπες, ότι ένα μέρος των ελίτ είναι τώρα αυτό που δίνει τη μάχη υπέρ της υγείας έναντι της οικονομίας. Όχι και τόσο αναμενόμενο, έτσι. Φτάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λέει ότι παιδιά, προσέξτε, μην το πάτε γρήγορα, γιατί χειρότερη ζημιά θα κάνετε στην οικονομία. Μην σας πιάνει αυτή η βιασύνη. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι και όταν έχουν ένα θέμα υγείας, που είναι οι πιο φτωχοί, οι πιο απομονωμένοι, οι οποίοι λένε όχι, θέλω να πάω στη δουλειά. Εδώ αυτές οι πολλώσεις, αυτοί οι διχασμοί δεν έχουν εκφραστεί με αυτή την ένταση, διότι εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση. Έτσι έχουμε και μια κοινωνία αρκετά διαφορετική εδώ. Ναι. Πολύ πιο ομογενοποιημένη, και μια αντιπολίτευση η οποία έλεγε όχι στο κλείδωμα, τώρα λέει όχι στο ξεκλείδωμα. Υπάρχει ένας διχασμός, μια αντίφαση η οποία δεν βοηθάει τη δημιουργία έτσι αντιτιθέμενων πόλων, και μια κυβέρνηση η οποία τα έχει πάει αναμφισβήτητα πάρα πολύ. Ναι, αλλά σε κοινωνίες όπως είναι η Αμερικανική, όπως είναι η κοινωνία στη Βρετανία, σε πιο αυστηρά καπιταλιστικές κοινωνίες υπάρχει αυτό που λες. Αυτό το διχασμό. Ναι. Και βεβαίως έχουμε την πολύ κρίσιμη μάχη που έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα κρίνει πάρα πολλά, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για την Αμερική, για την Ευρωαμερικανική σχέση, για την Ατλαντική Συμμαχία, για το πού θα πάει ο κόσμος στον 21ο αιώνα, που είναι οι προεδρικές εκλογές. Ναι. Και εκεί έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα. Έναν υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος συνεχίζει να κρύβεται. Να κρύβεται μέσα εισαγωγικά, αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, κλεισμένος στο σπίτι του, στο Delaware, φοβισμένος, χωρίς καμία εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης. Και με μια κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση πριν από 30 χρόνια να τον καταδιώκει. Έναν Τραμπ ο οποίος βρίσκεται στα κάτω του, αλλά βεβαίως δεν έχει ξεγραφτεί, διότι κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και έχει πολλά ακόμα χαρτιά να παίξει στα χέρια Δημήτρη, του, και μια πολύ ενδιαφέρουσα φύρο που αν σου ζήταγα μια πρόβλεψη για τις αμερικάνικες εκλογές, ποια θα ήταν,
Ποιος θα κερδίσει? Νομίζω, θα σου πω, εάν ήταν οποιοδήποτε άλλος υποψήφιος, πιο δυναμικός να πούμε, πιο φρέσκος στους δημοκρατικούς, θα είχε το απόλυτο προβάδισμα το Δημοκρατικό Κόμμα, διότι πάμε για μια πολύ μεγάλη ανεργία και η οικονομία βγάζει πρόεδρο στην Αμερική. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ με τα 30 εκατομμύρια νέων ανέργων, με ένα ποσοστό γύρω στο 20%, δεν θα προλάβει να το αναστρέψει αυτό μέχρι τον Νοέμβριο. Και βεβαίως πλήττονται παραδοσιακά του έτσι κρίσιμα προπύργια, όπως είναι το Μίσιγκαν, η Πενσιλβάνια, πολιτείες της Οκλαχώμα. Άρα ακόμα και με τον Biden μπορεί να κερδίσουν οι δημοκρατικοί. Ακόμα και με τον κρυπτόμενο Biden από το υπόγειο του σπιτιού του, ναι. Η αριθμητική προς το παρόν είναι εναντίον. Δεν μου λες κάτι ακόμα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας, τις έχουμε ακούσει, από διάφορους υιοθετούνται. Ο Ερντογάν φαίνεται ότι τις κάνει σημαία του, τις θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιατί στις δικές μας τις χώρες εδώ στη Δύση και βέβαια στην Ελλάδα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίες από διάφορους εκτός κυβέρνησης διακινούνται, ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, λαϊκιστές κτλ. Στην Τουρκία είναι η επίσημη πολιτική, είναι η επίσημη γραμμή την οποία είναι ο ίδιος Ερντογάν, ο οποίος βγήκε προχθές, χθες, στην τουρκική τηλεόραση σε επίσημο εθνικό διάγγελμα για να μιλήσει ότι η Τουρκία βάλεται από εξωτερικούς εχθρούς, μια συνωμοσία εναντίον της Τουρκίας, όλο αυτό το κακό που συμβαίνει και υγειονομικό και οικονομικό, ότι οι εχθροί της Τουρκίας, χωρίς να τους κατονομάζει συγκεκριμένα, προσπαθούν να την ρίξουν, να τραβήξουν τη λίρα προς τα κάτω και ούτω καθεξής. Να εξωτερικοποιήσει δηλαδή τον κίνδυνο και τα δεινά τα οποία σήμερα υποφέρει, από τα οποία υποφέρει η τουρκική κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκτός και θέλουν τα παιδιά να ρωτήσουν κάτι. Όχι.